Τώρα πάμε και σε ένα ζήτημα που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες λόγω της επετείου. Μάλιστα δεν πέρασαν παρά μόνο δύο μέρες και από την επετειακή μας εκπομπή, την εξάωρη επετειακή μας εκπομπή. Βγαίνει σύντομα και στο διαδίκτυο για να μπορούν να την ακούσουν όσοι δεν την έχουν ακούσει. Την άκουσαν πάντως όλοι οι Καστοριανοί σε Αμερική, Αυστραλία, όπου υπάρχει Καστοριανός, ήταν μαζί μας εκείνη την βραδιά. Εκείνη την βραδιά λοιπόν σχεδόν το σύνολο των ποδοσφαιριστών, αλλά με πρώτο τον αρχηγό, τον Γιώργο Παράσχο, ζήτησαν να, μέσα από την εκπομπή να επιστρέψει το κύπελο εκεί που ανήκει. Βγαίνει στην δημοσιότητα και μια επιστολή, και γι' αυτό επίσης είστε σήμερα κύριε Δήμαρχε μαζί μας, την οποία υπογράψατε μαζί με τον κύριο Σαββόπουλο και τον κύριο Μανολίδη από τους παλεμάχους από το σύνδεσμο, στις αρχές του χρόνου, 17 Ιανουαρίου. Συγχαίροντας τον κύριο Χάτσιο για την θέση που έχει καταλάβει στο νοσοκομείο, στη θέση του Προέδρου, και ζητάτε από τον ίδιο να αποδεσμεύσει το κύπελο από την κατοχή του και να το δώσει στο Δημαρχείο, στον Δήμο, να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στο Δημαρχείο, όπου πραγματικά να το βλέπει όλος ο κόσμος, και εμείς και όλος ο κόσμος που έρχεται σε αυτή την περιοχή. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Καταρχάς, με αφορμή την συγκεκριμένη επέτειο, 40 χρόνια συμπληρώσαμε φέτος από την κατάκτηση αυτή του κυπέλου, θα πρέπει να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές εκείνης της τεράστιας επιτυχίας για την περιοχή μας, για την Καστοριά, για την ομάδα μας. Έδωσε ανεπανάληπτη χαρά σε όλο τον κόσμο, και να ευχηθούμε παράλληλα να συνεχιστεί, αν όχι με τη μορφή έτσι αθλητικών εκδηλώσεων, να συνεχιστεί αυτή η χαρά, αυτή η ζωντάνια, αυτές οι επιτυχίες, να ευχηθούμε όλοι μαζί να συνεχιστούν στην Καστοριά. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν αξίζουν, και πολλά μπράβο στους συγκεκριμένους ανθρώπους, στους συντελεστές αυτής της τεράστιας επιτυχίας. Από εκεί και πέρα θα πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το κύπελο ή το οτιδήποτε άλλο, σίγουρα είναι μέσα στους προβληματισμούς. Υπάρχουν όμως αρκετά σοβαρά θέματα που θα πρέπει να μας απασχολούν αυτόν τον τελευταίο καιρό, και να μην μένουμε σε κάποιες λεπτομέρειες που τυχόν στιγματίσουν αυτή τη χαρά και αυτή την επιτυχία. Το κύπελο αυτή τη στιγμή έχει έναν κάτοχο. Σίγουρα είναι μια ιστορία. Η ιστορία ούτε εξαγοράζεται, ούτε αγοράζεται, ούτε πωλείται. Αλλά πολίτε. Δεν είναι στην. Είναι όμως ένα άψυχο αντικείμενο, το οποίο κρύβει μέσα του τόσο πολύ ψυχή. Δηλαδή. Αναφέρει το δικαίωμα να το έχει ο κάτοχος έτσι όπως πιστεύει ότι μπορεί να το διεκδικήσει και να το έχει στην κατοχή του. Δεν θα ήθελα να μπω δηλαδή σε αυτήν τη διαδικασία ως δήμαρχος, γιατί όπως σας είπα, η Καστοριά μας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η Καστοριά μας θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στο μέλλον που έρχονται σύντομα, και μας δίνεται η ευκαιρία αυτό το διάστημα και μέχρι να έλθει ο επόμενος χειμώνας να συντονιστούμε όλοι μαζί και να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις, κυρίως για κοινωνικά φαινόμενα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν δηλαδή αναπτυξιακά έργα τα οποία πρέπει και θα τρέξουν, και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το σίγουρα γεγονός. Αλλά είναι μια εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, από το 1997, όταν είχαμε και τις κατασχέσεις των γραφείων της ΠΑΕ Καστοριάς, τότε στην Πτολεμαίων 1. Εσείς, επειδή έχετε μιλήσει με τον κύριο Χάτσιο, είναι μόνο οικονομικό το θέμα ή είναι και κάτι άλλο? Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Μια επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Χάτσιο και για άλλα θέματα, και αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο, έχει αναφέρει τις απόψεις, νομίζω τις έχει αναφέρει και δημόσια, έχει κάνει τις δηλώσεις του, έχει μιλήσει με κάποια σωματεία, με κάποιους άλλους που ενδιαφέρονται. Δημόσια ακόμα δεν τις έχει κάνει τις δηλώσεις να βγει κάπου, ναι, και να μιλήσει. Ελπίζουμε να τις κάνει, τον έχουμε προσκαλέσει στην εκπομπή μας. Ναι. Ωραία. Οπότε είναι άλλων ανθρώπων, θα έλεγα, δουλειά και το θέμα το συγκεκριμένο να συζητηθεί για να μπουν στις λεπτομέρειες. Αν αυτές οι διαπραγματεύσεις σας καταλήξουν κάπου και πάρουμε αυτό το κύπελο, κύριε Κορεντσίδη, είστε διατεθειμένος αρχικά να μπει στο Δημαρχείο σε περίοπτη θέση, ή έχετε σκοπό να κάνετε και πράγματα παραπάνω με ό,τι υλικό μπορεί να βρεθεί από τις χρυσές δεκαετίες ομάδος μας για ένα μουσείο
Το οποίο θα είχε επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Αντιδημαρχία Αθλητισμού του, ναι, του Δήμου Καστοριάς, και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 40 ετών από την κατάκτηση του κυπέλου, είχε προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα γινόταν πανηγυρικές, σε πανηγυρικό κλίμα, με την συμμετοχή όλου του κόσμου. Βέβαια προέκυψε η πανδημία, όπου τέθηκαν κάποια περιοριστικά μέτρα και απαγόρευση τέτοιων εκδηλώσεων. Για αυτά όλα έχουμε βγάλει και δελτία τύπου. Νομίζω ότι όταν θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς θα μπει και πάλι στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα συζητήσει με τους αρμοδίους για να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση, αλλά να βρεθεί και ένας τρόπος ώστε να περιέλθει το κύπελο εκεί που πρέπει, και η έγλη αυτή και η αξία και το κύρος που διέπει μια τέτοια έτσι εκδήλωση να είναι εφικτό να γίνει πραγματικότητα. Όλα είναι στο πρόγραμμα, μιλήσατε και για μουσείο, μιλήσατε και για κάποια άλλα πράγματα. Σίγουρα είναι ένα ιστορικό αρχείο όλο αυτό, το οποίο θα πρέπει να έχει μια περίοπτη θέση εκεί που θα αποφασιστεί από τους αρμοδίους. Τώρα, και όταν αποκτηθεί με το καλό και τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, μπορεί να συνδυαστεί η εκδήλωση για τα 40 χρόνια και με το κύπελο στα χέρια. Και μια τελευταία εκτίμηση, έτσι που θα ήθελα να κάνω, ότι πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει το κακό, όλοι σέβονται την ιστορία, οπότε θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Οπότε, πιστεύετε ότι θα καταλήξουμε, θα έχουμε αίσιο τέλος αυτή την ιστορία? Εκτιμώ ναι. Εκτιμάτε ναι? Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, εγώ εύχομαι με το καλό όλα αυτά να βγουν σε καλό. Εύχομαι ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα να είναι αυτός που θα πείσει τον κύριο Χάτσιο. Αν θέλετε και με αφορμή, έτσι, αυτό που περάσαμε, τις δύσκολες καταστάσεις και την πανδημία, είδαμε ότι και από τους αυτοδιοικητικούς φορείς, αλλά και όλους όσοι ενεπλάκησαν σε αυτή τη δυσκολία που περάσαμε, υπήρχε ένα πνεύμα σύμπνοιας, υπήρχε ένα πνεύμα συνεργασίας. Ωραία. Και γι' αυτό είναι η εκτίμησή μου ότι θα βρεθεί λύση, διότι αυτό το πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας πιστεύω ότι θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Γι' αυτό θα ήθελα να μην με ψημιρούμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να μην μένουμε στα αρνητικά, να μην υπάρχει ανταλλαγή επιστολών για κάποια τέτοια θέματα. Mm-hmm. Σοβαρό θέμα, δεν θα πω εγώ ότι είναι κάτι άλλο. Ή και για μηνύσεις που επίσης έχει ακουστεί. Να μείνουμε, στις διαπραγματεύσεις και στην ουσία. Και να μείνουμε, όχι κυρίως για το κύπελο, να μείνουμε σε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η περιοχή μας. Να μην μείνει δηλαδή μόνο το κύπελο στο τέλος και φύγει όλος ο κόσμος. Ωραία. Το κλείνουμε εδώ και ελπίζουμε πραγματικά οι διαπραγματεύσεις να φέρουν το αίσιο, επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα. Και υλικό υπάρχει, όπως μας λέει εδώ και ένα μήνυμα του κ. Σταπασίδη, και για 10 μουσεία. Τόσα πολλά πράγματα υπάρχουν όντως να γίνουν. Μακάρι. Μακάρι. Τώρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λίγο και στο θέμα του κυπέλου. Είναι επίκαιρο λόγο και των ημερών, κύριε Σαββόπουλε. Και θέλω να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Έχετε υπογράψει και εσείς μαζί με τον κύριο Κορεντσίδη και τον κύριο Μανολίδη αρχές της χρονιάς ένα κείμενο, στο οποίο, αφού δίνεται συγχαρητήρια για τη θέση που καταλαμβάνει ο κύριος Χάτσιος στη θέση του διοικητή του νοσοκομείου, ζητάτε από τον ίδιο να επιστρέψει αυτό το κύπελο που κατέχει από τις κατασχέσεις που είχαν γίνει το 1997, εκεί που ανήκει, δηλαδή στο νομό Καστοριάς, στους φιλάθλους του νομού Καστοριάς, αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να το βλέπουν το κύπελο σε μια περίοπτη θέση και να καμαρώνουμε γι' αυτό όπως καμαρώνουμε γι' αυτό 40 χρόνια μετά. Έχει αξία η άποψή σας, γιατί φορέσατε τα ερυθροκίτρινα και νομίζω ότι μπορείτε να πείτε και μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που είπατε και προηγουμένως. Ζητήσαμε από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Χάτσιο. Αυτή η επιστολή πρέπει να υπογράφηκε τον Ιανουάριο. 17 Ιανουαρίου, ναι. Ναι, υπήρχε ένα αίτημα γραπτό από το Σύλλογο Παλεμάχων του Σωματείου Καστοριάς, της ομάδας Καστοριάς, το οποίο είναι αναγνωρισμένο,
ζητήθηκε να συνυπογράψουμε ένα αίτημα στα πλαίσια του ότι να πάρθει το κύπελο, να το δώσει ο κύριος Χάτσιος και να το δώσουμε στο Δήμο Καστοριάς, όπου θα γινόταν ένας ειδικός χώρος. Γιατί ακριβώς, χρειάζεται και τον ειδικό χώρο. Περίοπτη θέση χρειάζεται και ναι, ειδικό χώρο. Σε μια θέση στο Δημαρχείο, το οποίο αντιπροσωπεύει έτσι και την πόλη της Καστοριάς. Τώρα από εκεί πέρα, προσωπικά έτσι μετά συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν. Δεν μίλησα με τον κύριο Χάτσιο συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι εξέλιξη. Αν μπορούσατε να του πείτε μια κουβέντα σήμερα, ποια θα ήταν αυτή, κύριε Σαββόπουλε? Γιατί επικαλείστε την ιδιότητα και την τιμή που το έκανε η πολιτεία να τον τοποθετήσει σε αυτή τη θέση του διοικητή, και λόγω και αυτής της θέσης ζητάτε να δείξει αυτή την... Ναι, τώρα είναι κάτι προσωπικό. Εγώ θα του ζητούσα να, εφόσον θελήσει, να το επιστρέψει. Ούτως ή άλλως θα φανεί ότι δόθηκε από τον κύριο Χάτσιο έτσι στο Δήμο Καστοριάς. Θα γραφτεί και το δικό του όνομα αν προχώρησε αυτή την κίνηση. Και το κύπρο αυτό της Καστοριάς, της ομάδας Καστοριάς, είναι η ιστορία έτσι του ποδοσφαίρου που αφορά όλη την περιοχή της Καστοριάς. Ήταν ένα επίτευγμα το οποίο για εκείνα τα χρόνια μας έκανε όλους περήφανους. Ήμασταν πολύ μικροί τότε. Για πάντα. Ναι, για πάντα. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά. Θυμόμαστε στιγμιότυπα ακόμα, ξέρετε, τέλος πάντων να μην λέμε για τις ηλικίες μας, αλλά. Εκείνοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, δηλαδή εγώ θυμάμαι αγώνες που η Καστοριά, ας πούμε, στο ξερό κήπεδο, Καστοριά Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, αν δεν είχε, θυμάμαι καλά, είχε λήξει 3-2, στο πρώτο γκολ είχαμε βάλει ένα γκολ ο Παουνόφσκι με απευθείας χώρο, δηλαδή υπάρχουν στιγμές και εικόνες, ζούσαμε το ποδόσφαιρο σε ηλικίες 12-13 χρονών, θυμόμαστε στιγμές έτσι ποδοσφαιρικές. Σαν σήμερα. Και μπορεί, ας πούμε, να βλέπαμε έναν αγώνα πριν 2 χρόνια μαζί και να μην θυμόμαστε απολύτως τίποτα. Μα από εκείνους τους αγώνες. Δεν ξέρω τότε αν αυτό βοηθούσε το ότι είχαμε καλύτερη μνήμη ως μικρότερης ηλικίας. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Προχθές που είχαμε την επαιτειακή εκπομπή, την εξάωρη εκπομπή μας, που ξεκίνησε 5 το απόγευμα και τελείωσε 11 και 4 το βράδυ, θυμάμαι τόσα πράγματα από τους. Γιατί μιλήσαμε με όλο το ρόστερ. Τους έλεγε και τους ποδοσφαιριστές ορισμένες λεπτομέρειες ακόμη για τις προπονήσεις που τους έβλεπα. Τώρα ξέρετε, θυμήθηκα. Καστοριά Πανιώνιος 3-0, το πρώτο παιχνίδι του Λιόλιου που είχε κάνει hat-trick. Τον είχαμε χθες, μπράβο, ναι. Το πρώτο γκολ το είχε βάλει με κεφαλιά από τη μεριά εκεί που ήταν τα αποδυτήρια. Την κάτω μεριά. Μιλάμε για πριν 40 χρόνια. Και είδαμε έναν αγώνα πριν 2 χρόνια, πριν 3, πριν 10, πριν 15 και δεν μένει τίποτα. Ναι, πολλά παιχνίδια. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Μια φασαρία που είχε γίνει εκεί με τον Αναστόπλο, ήταν εντάξει. Τι λοιπόν είναι αυτό το κύπελο? Το ποδόσφαιρο ήταν κάτι το οποίο μας είχε διαφημίσει σε όλη την περιοχή. Βοηθούσαν βέβαια και οι συγκυρίες. Είχαμε μια απίστευτα πολύ καλή ομάδα εκείνα τα χρόνια. Μας έκανε περήφανος. Υπήρχε κόσμος που ακολουθούσε την ομάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη. Και θεωρώ ότι είναι ένα λογικό αίτημα το να πάρθει το κύπελο, να μην ξανασυναντήσει, να γυρίσει η ιστορία στο Δημαρχείο της Καστοριάς. Και φαντάζομαι σε αυτό λογικά θα είναι θετικός ο κύριος Χάτσιος. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι το γιατί κύπελο. Γιατί η ιστορία ήταν ένα ούτε προϊόν, πωλείται, έτσι, ούτε αγοράζεται, ούτε κατάσχεται. Έτσι κατάσταση εκείνα τα χρόνια. Εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι που θα αξιολογήσει ο διοικητής του νοσοκομείου. Και θα πάρει τις αποφάσεις του. Είπαμε και το όλα τα άλλα τώρα που ακούγονται πέρυσι είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή εντάξει. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Δήμος Καστοριάς και το Δημαρχείο είναι ένας καλός χώρος, μιας και ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Καστοριά, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνανε από κάποιους ανθρώπους, έτσι δυστυχώς δεν μπορέσε λόγω και των συγκυριών. Ναι, εδώ ναι. Έχουμε δει, είναι κάτι, είναι ένα φαινόμενο έτσι της εποχής για όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ιστορικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή ούτε υφίστανται ούτε υπάρχουν. Ναι, και το ζήτησαν και όλοι οι ποδοσφαιριστές, ζήτησαν σαν αλλά χάρη όλο αυτό. Είπελα, επαρχιακές ομάδες έχουν πάρει πολύ λίγες. Δεν... Ναι, ναι, μα είναι τρεις μετρημένες. Η Καστοριά η πρώτη, η Λάρισα δύο φορές και Όφη. Αυτές είναι οι ομάδες. Αυτές οι ομάδες. Τίποτα πέρα από αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είδατε τι θυμηθήκαμε σήμερα. Πόσα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το κύπελο και η πορεία αυτών των δεκαετιών. Ένα άψυχο αντικείμενο που κρύβει τόσο πολύ ψυχή όμως μέσα του και αναμνήσεις. Αυτό θέλουμε να επιστρέψει εκεί που ανήκει.